είναι μαζί μας και είναι ξεχωριστή χαρά και τιμή για μας ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Γεια σας, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλώς μας ήρθατε. Για την πρόσκληση. Είναι μαζί μας κυρία Αλεξάνδρα Φωτάκη, η συναδελφός μου, και ο κύριος Δημήτρης Μανιάτης. Γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός για το χειμώνα, αν και εδώ κάνει και ζέστη, έχει και υγρασία στην πόλη. Σας ανησυχεί πώς θα είναι φέτος ο χειμώνας? Νωρίτερα μας έλεγε η κυρία Σπυράκη ότι ήδη στις Βρυξέλλες συμφωνήσανε τον Οκτώβριο, που έχει 13 βαθμούς στις Βρυξέλλες, να έχουν κλειστεί τη θέρμανση στην πολυκατοικία της. Το υπογράψανε όλοι. Βλέπετε τέτοιες καταστάσεις και στην Ελλάδα? Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα θα υποφέρει, μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη τώρα, αλλά και όλη η χώρα. Βεβαίως, βλέπουμε άγριες καταστάσεις. Θα είναι πολύ δύσκολος χειμώνας. Δεν ξέρω αν θα είναι ρώσικος. Πάντως, σίγουρα οφείλεται στις πολιτικές των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, δυστυχώς. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιτάχυνε τις εξελίξεις αυτές σχετικά με το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας, αλλά και άλλων χωρών της Ευρώπης, όπως είπατε. Και είναι μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πιο πριν από τον πόλεμο. Κατά την άποψή μας την έχουμε καταθέσει, δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε, αλλά την βάζουμε συνεχώς και επιβεβαιωνόμαστε για μια ακόμα φορά, και ξαναλέω μακάρι να μην επιβεβαιωνόμασταν σε τέτοια ζητήματα, διότι η πράσινη μετάβαση, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, γενικότερα οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις και οι αποφάσεις της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της μετά μέσω των κυβερνήσεων, έφεραν εδώ που είμαστε τώρα την κατάσταση. Με αποτέλεσμα να δεινοπαθεί ο κόσμος και να υποφέρει το χειμώνα. Όταν κλείνεις εγχώριες πηγές ενέργειας, για παράδειγμα, που είναι φθηνό σχετικά, ο λιγνίτης στην Πτολεμαΐδα κλπ, που κλείσαν πολλά εργοστάσια, και δεν προβλέπεις ότι μπορεί να σου συμβεί και μια στραβή σε ένα χρόνο, παρότι προειδοποιούσαμε, γιατί οι ανταγωνισμοί είναι μεγάλοι, οι συγκρούσεις οξύνονται παντού. Και άρα λοιπόν ήταν ένα ζήτημα σε ένα βαθμό αναμενόμενο, μπορεί να μην είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά το περιμένεις να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, δηλαδή εμείς λέμε όλες οι εγχώριες πηγές, για παράδειγμα, δεν χρηματοδοτούνται, δεν πρημοδοτούνται, δεν σχεδιάζονται πηγές ενέργειας όπως η γεωθερμία, που η Ελλάδα έχει πλούτο. Ξέρουμε ότι έχει πάρα πολλές ιαματικές πηγές. Είναι μόνο σε κάποιες επιχειρηματικές προσπάθειες, κυρίως θερμοκήπια που χρησιμοποιείται. Εντελώς περιθωριακά και δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Ναι, ή για παράδειγμα ο υδροελεκτρισμός. Να το πω καλύτερα. Λοιπόν, έχεις λίμνες, έχεις ποτάμια, μπορείς να αξιοποιήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με άλλο κεντρικό σχέδιο, με καθορισμένα αιωλικά πάρκα που θα προστατεύουν το περιβάλλον, θα προστατεύουν και την παραγωγή, την αγροτική, την κτηνοτροφική κλπ. Γιατί και η Ελλάδα πρέπει να ζήσει και οι αγρότες να παράγουν για να διατρέφεται ο ελληνικός λαός και να κάνουμε και εξαγωγές αν μπορούμε. Λοιπόν, μια σειρά τέτοια ζητήματα που είναι ένα ολόκληρο σχέδιο στην οικονομία και αφορά την ενέργεια πρωτίστως, γιατί είναι από τους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς και κρίσιμους οικονομικούς τομείς που καθορίζουν το μέλλον μιας χώρας. Αυτά τα πράγματα δεν γινόντουσαν, ούτε γίνονται με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θέλει εκεί να σκεφτούμε, λέω εγώ απευθυνόμενος στους ακροατές μας αυτή τη στιγμή, στους Θεσσαλονικείς πρώτα απ' όλα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να σκεφτούμε τι πολιτικές επιλογές κάνουμε και τι σχέδιο και στην οικονομία και στο πολιτικό σύστημα πρέπει να οικοδομήσουμε. Δημήτρη. Κύριε Γραμματέα, σας άκουγα το πρωί στην κεντρική πολιτική σας ομιλία, που βεβαίως αναφερθήκατε και πολύ πιο διεξοδικά, θα πούμε και άλλα στη συνέχεια και με τον Νίκο και με την Αλεξάνδρα, και έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον από τη μεριά σας. Κρατώ όμως μια φράση σας, σε συνάρτηση με τα προηγούμενα που μόλις μας είπατε και μας εισάγατε στο θέμα. Πως και η παρούσα κυβέρνηση, αλλά και συνολικά οι πολιτικές όπως υπηρετούνται και από την προηγούμενη, προχωρούν σε ένα βάθεμα και μας εμπλέκουν περισσότερο σε έναν ενεργειακό πόλεμο. Κατά τη γνώμη σας, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, με αυτή τη προβληματική αρχιτεκτονική που έχει, δεν επιχειρεί παρόλα αυτά να αποκρούσει και να βρει λύσεις πάνω στο ενεργειακό ζήτημα? Είναι η ίδια συμμέτοχος και φορέας αυτού του ενεργειακού προβλήματος? Καταρχάς, η Ευρώπη με τις επιλογές που έκανε και με τις αποφάσεις που πήρε
έβγαλε η ίδια τα ματάκια της, να το πω έτσι απλά. Δημιούργησε όλο το πρόβλημα, δεν θα το αναπτύξω, το είπα μόλις πριν. Δηλαδή, όταν πας στην πράσινη μετάβαση και υποχρεώνεις τις χώρες, τα κράτη-μέλη σου, να πηγαίνουν στην αιωλική ενέργεια, να πηγαίνουν στα φωτοβολταϊκά, να καταστρέφουν άλλους παραγωγικούς τομείς οικονομίας για αυτό το λόγο, όπως είναι για παράδειγμα ο λιγνίτης στο συγκεκριμένο κλάδο, στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά και άλλοι τομείς της οικονομίας που πλήττονται, όπως η αγροτική παραγωγή λόγω αυτών των επιλογών, είναι επόμενο να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Δεύτερον, όταν επιλέγεις κυρώσεις στη Ρωσία, τέτοιες κυρώσεις που δεν έχεις ούτε τα φόντα και δεν έχεις δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις, αν θέλετε, για να λύσεις το πρόβλημα που θα σου δημιουργήσει μετά η Ρωσία. Διότι η Ρωσία, άμα της κάνεις κυρώσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως χώρα, κράτος μέλος, Ελλάδα για παράδειγμα, θα απαντήσεις αυτό. Και θα απαντήσει βέβαια με τα όπλα που η ίδια θεωρεί ότι έχει στα χέρια της. Με το να κλείσει τη Στρόφιγγα ή να δυσκολέψει το φυσικό αέριο. Τρίτο ζήτημα. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση στην Ευρώπη, οικονομική κρίση. Κατά την άποψή μας θα είναι πιο βαθιά από ό,τι οι προηγούμενες κρίσεις. Και βεβαίως εδώ έχει να κάνει και το ενεργειακό ζήτημα. Δεν υπάρχει ενιαία άποψη για το πού θα βρεθούν οι ενεργειακοί πόροι. Και βεβαίως το κάθε κράτος μέλος, όπως ξέρουμε όλοι, ακολουθεί τη δική του πολιτική σε τελευταία ανάλυση. Έχει κάποιες γενικές προδιαγραφές, όμως κάνει διμερείς σχέσεις με άλλες χώρες απευθείας για το ενεργειακό ζήτημα. Άρα ενιαία άποψη δεν μπορεί να υπάρξει. Ξέρουμε επίσης ότι ήδη εξασθενεί το ευρώ. Έχει εξασθενήσει αρκετά σε σχέση με το δολάριο. Πανάκριβες εισαγωγές. Οι συναλλαγές όλες γίνονται με το δολάριο ως βασικό νόμισμα. Οι ενεργειακές κλπ. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να λυθούν με το να λες φύγετε από το φυσικό αέριο, καταστρέψει τους καυστήρες που φτιάξατε, τις υποδομές, ενώ πιεζόταν ο κόσμος να φτιάχνει μέχρι πέρυσι, φτιάξτε φυσικό αέριο, βάλτε υποδομές. Επιδοτούνταν. Και λοιπά, και επιδοτούνταν γι' αυτό. Και του λες αδειάστε τα τώρα και βάλτε πετρέλαιο, βάλτε άλλες μορφές ενέργειας. Και πού να φτιάξει. Ο άλλος σου λέει, εσύ φίλε, πλήρωσα τόσα λεφτά. Πού να ξαναβάλω να καταστρέψω την άλλη υποδομή, γιατί δεν μπορώ να βάλεις το πετρέλαιο μέσα στο φυσικό λεφτά, αέριο, στον ίδιο καυστήρα, σε μια πολυκατοικία. Οπότε δημιουργούνται αντικειμενικά σοβαρά προβλήματα, τα οποία είναι άλυτα για ένα λαϊκό άνθρωπο, για μια λαϊκή οικογένεια που έχει και όλα τα υπόλοιπα. Έχει και τη φορολογία, έχει και τις δυσκολίες στο μισθό, στη δουλειά, στη σύνταξη που δεν έχει ο συνταξιούχος αρκετή για να ζήσει και μια σειρά άλλα ζητήματα σε μια σειρά τομείς της οικονομίας που αφορούν το πορτοφόλι του, την τσέπη. Βέβαια, Αλεξάνδρα. Παράλληλα με την ενεργειακή κρίση, όλοι προβλέπουν και μια μεγάλη επισιτιστική κρίση που είναι φυσικό επακόλουθο. Και οι περισσότεροι αναλυτές σημειώνουν ότι εφόσον ο κόσμος θα πεινάσει, θα έχουμε και κοινωνική αναταραχή. Και η οποία θα ξεκινάει και από τις φτωχότερες χώρες και θα επεκτείνεται και στην Ευρώπη. Θεωρείτε ότι έτσι θα έχουμε και μια μεγαλύτερη προσπάθεια καταστολής και ελέγχου από τις κυβερνήσεις? Μα είναι επόμενο. Δηλαδή αυτή η κατάσταση με την επισιτιστική κρίση ακόμα περισσότερο. Τώρα η φέτα έχει φτάσει 12 ευρώ το κιλό. Ναι. Ο κόσμος έχει περιορίσει ακόμα αγορές. Πάει στα σούπερ μάρκετ και αρχίζει και περιορίζεται. Και ακόμα είμαστε στην αρχή αυτού του προβλήματος. Ακόμα έχουμε ζέστη, λέμε, και λοιπά. Δεν έχουμε το πρόβλημα της θέρμανσης, που είναι και άλλα έξοδα που έρχονται. Τώρα ανοίξαν τα σχολεία, δεν έχουν έρθει όλα τα έξοδα με τα φροντιστήρια και αυτά που πληρώνει πάλι η λαϊκή οικογένεια. Δεν έχει αρχίσει ξανά η έξαρση πανδημίας που θα πρέπει να έχει τα φάρμακά του και λοιπά, να τρέχει ο άλλος στους γιατρούς, ιδιαίτερα αν είναι και επιβαρημένος ο οργανισμός, και μια σειρά τέτοια θέματα. Άρα λοιπόν η κατάσταση θα οδηγήσει αντικειμενικά σε όξυνση της δυσαρέσκειας, σε οργή, θα οδηγήσει σε εξεγέρσεις. Ήδη στην Ευρώπη έχουμε και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όχι μόνο στην Ευρώπη, και στην Ασία το συναντάμε αυτό, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική και στην Ευρώπη, σε πάρα πολλές χώρες και στη χώρα μας. Βεβαίως μπορεί να πει κανείς ότι είναι αναντίστοιχο των προβλημάτων αυτή η εξέγερση, αυτή η κινητοποίηση των λαών. Όμως όσα δεν φέρνει η ώρα, τα φέρνει, ο χρόνος τα φέρνει η ώρα. Και περιμένουμε, είμαστε σίγουροι, αυτή είναι η εκτίμησή μας δηλαδή, ότι θα έχουμε τέτοιες κινητοποίησεις μεγάλες και ταυτόχρονα έξαρση
των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών που κάνουν οι κυβερνήσεις. Λέω το γενικά. Γιατί με ρώτησε η κυρία Φωτάκη για την καταστολή, την όξυση. Δηλαδή θα έχουμε μια ένταση της δικτατορίας του κεφαλαίου, των κατασταλτικών νόμων, των μηχανισμών. Το συναντάμε και με την πανεπιστημιακή αστυνομία τώρα. Λες και τώρα αυτό που μας έλειπε είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία δεν φυλάει βέβαια τίποτα, ούτε τα πανεπιστήμια, ούτε τον εαυτό της δεν μπορεί να φυλάξει. Πάνε τα ΜΑΤ και τη φυλάνε, από ό,τι βλέπουμε. Θα πάμε σε αυτά τα θέματα. Και πληρώνονται γι' αυτό. Το θέμα ενέργειας, στη ρίζα του ζητήματος, που το οποίο αυτή τη στιγμή έχει προκληθεί σε ένα μεγάλο βαθμό από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ξεχνάμε και με τον τρόπο που πλέον κλιμακώνει την αντίδραση η Ρωσία ενεργειακά. Νιώθετε ότι και πιστεύετε ότι την ξεχνάμε πλέον τη Ρωσία ως Ευρωπαίο εταίρο, ως εταίρο των ευρωπαϊκών χωρών, ως εταίρο της Ελλάδας. Αποκόβεται, έχει τραβήξει μια κόκκινη γραμμή ο πρόεδρος Πούτιν από την Ευρώπη ή βλέπετε ότι αυτό μπορεί να αποκατασταθεί στο μέλλον και πρέπει να είμαστε κοντά στη Ρωσία. Κοιτάξτε να δείτε, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Πούτιν και η αστική τάξη της Ρωσίας αυτό που έχει σαν σκοπό είναι να υπερασπίσει τα δικά της όπως τα θεωρεί η ίδια ζωτικά συμφέροντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θεωρεί ότι στο έδαφος που υπήρχε η πρώην Σοβιετική Ένωση με τις πολλές δημοκρατίες, τα πολλά κράτη-μέλη, αυτή η πολυεθνική χώρα, έχει βάλει πόδι άγριο το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάποια ισχυρά κράτη της Ευρώπης επίσης παίζουν σε αυτή την κατεύθυνση και από αυτή τη σκοπιά θέλει να ανακτήσει ένα χαμένο έδαφος, αγορές δηλαδή στην ουσία, γιατί η αντιπαλότητα, ο ανταγωνισμός, οι αντιθέσεις γίνονται για τις αγορές. Γίνεται για τον έλεγχο των αγορών, για τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων και βεβαίως για την ποδηγέτηση των πολιτικών συστημάτων και των εξελίξεων σε κάθε χώρα από κάθε δύναμη η οποία θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι υπεράνω όλων εφόσον είναι πιο ισχυρή οικονομικά, στρατιωτικά, πολιτικά κλπ. Αυτό συμβαίνει τώρα. Άρα, όχι ότι δεν θέλει να σταματήσει την πορεία της ή τη συνεργασία της με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αντικειμενικά, εφόσον τα οικονομικά της συμφέροντα, της αστικής της τάξης δηλαδή, όχι του λαού της, έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα άλλων ισχυρών κρατών, είτε της Ευρώπης, είτε της Αμερικής, είτε άλλων χωρών, βεβαίως αναζητά συμμάχους διαφορετικούς. Άρα τους χάνουμε σιγά σιγά τους Ρώσους, λέτε, πιστεύετε. Ότι αυξάνεται η απόσταση. Εμείς είμαστε σε άλλο μπλοκ χωρών. Ναι, δεν τους είχαμε και ποτέ, βέβαια. Σωστό. Δηλαδή, δεν είναι ουσιαστικά. Η Σοβιετική Ένωση, όταν υπήρχε πριν το 1991, υποστήριζε βασικά θέματα και όχι πάντα σε όλα, αλλά πάντως είχε μια τέτοια πολιτική φιλιρινική, αλληλεγγύης, φιλίας, στήριξη ζητημάτων, όπως ήταν εδώ στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, που προστατούσε. Και είμαστε και σε μια κρίσιμη κατάσταση τώρα. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί και γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Η θέση που έχει πάρει η Ελλάδα τη βοηθάει στο πώς θα αντιδράσει η Ρωσία από εδώ και πέρα, ένα ερώτημα. Και δεύτερον, αναβαθμίζουμε τη θέση μας. Θωρακίζονται τα συμφέροντά μας μέσα από αυτό το momentum. Γίνεται πιο σαφές ότι η προστασία των συνόρων, όπως λένε οι διπλωμάτες, φέρνει στην επικαιρότητα και τα προβλήματα της Ελλάδας με την Τουρκία και μας βοηθάει. Αλλά, κοιτάξτε να δείτε, κυρία Φωτάκη, αναβαθμίζεται η αστική τάξη της χώρας ή θέλει να αναβαθμιστεί, δεν ξέρω πόσο θα το καταφέρει, όσον αφορά τα κέρδη της, τον έλεγχο που έχει σε μερίδια αγορών σε άλλες χώρες στην περιοχή, είτε Βαλκάνια, είτε προς τη Μαύρη Θάλασσα, προς τη μεριά της Ουκρανίας και της Ρωσίας, είτε στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Θέλει η αστική τάξη της χώρας και οι εφοπλιστές θέλουν και οι βιομήχανοι θέλουν. Αυτή είναι η δουλειά τους, να το πω έτσι. Και βεβαίως σε αυτή την λογική κινείται και η γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης, των ελληνικών κυβερνήσεων μέχρι τώρα, υπηρετώντας αυτά τα συμφέροντα. Η αναβάθμιση των συμφερόντων της χώρας από τη σκοπιά του λαϊκού παράγοντα, του λαού, το τι ενδιαφέρει και τι έχει να κερδίσει ο ελληνικός λαός, δεν γίνεται. Αντίθετα, εμπλέκεται όλο και περισσότερο σε αυτή τη σύγκρουση. Για παράδειγμα, η εμπλοκή τώρα με τη Ρωσία, με την Ουκρανία, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας κλπ. Εμπλέκει την Ελλάδα αντικειμενικά
και λόγω των αμερικάνικων βάσεων και λόγω των ατοικών στρατευμάτων που εφορμούν από ελληνικό έδαφος, από τα λιμάνια κλπ. Και λόγω της αποστολής όπλων και λόγω των κυρώσεων των οικονομικών που συμμετέχει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, λόγω διαφόρων τέλος πάντων, μην τα πω αναλυτικά ξανά εδώ, μιας και είναι γνωστά και τα έχουμε αναπτύξει, εμπλέκεται και γίνεται και στόχος επίθεσης και αντιπίνων. Διότι η Ρωσία, σε μια γενικότερη σύγκρουση, δεν μιλάμε για σήμερα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, ή αν πάει με αυτό το ρυθμό, αλλά αν οξυνθούν η κατάσταση, γίνει γενικότερη σύγκρουση, εμπλακούν και άλλες δυνάμεις και γίνει και το τυχαίο εντός εισαγωγικών, το απρόβλεπτο, αυτό που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή σε μια τέτοια σύγκρουση, όπου συμμετέχουν στρατοί με σύγχρονες μάλιστα αμυντικές και επιθετικές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως είναι σήμερα η νέα τεχνολογία, τότε η Ελλάδα θα γίνει στόχος αντιπίνων. Ο Πούτιν το έχει πει. Σούδα, Αλεξανδρούπολη, βάσεις από όπου απογειώνονται αεροπλάνα επιθετικά ή κινούνται στρατοί νατοικοί προς τα σύνορα της Ρωσίας και χτυπάνε ή θέλουν, όπως το λέει αυτός, να χτυπήσουν τη Ρωσία, θα είναι στόχος αντιπίνων. Και βέβαια εδώ είναι και με πυρηνικά, φυσικά όχι τα γενικά πυρηνικά αυτά που πιάνουν, είναι τα στοχευμένα τώρα που έχουν βρει. Σαπηλίο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή για την επιστημονική τους ονομασία, αλλά που χτυπάνε συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό σαπηλίο. Μόνο, με επιπτώσεις βέβαια ευρύτερες. Δεν μπορεί να φταίει το θύμα όμως. Δεν μπορεί να φταίει το θύμα. Δεν λέει κανείς ότι φταίει το θύμα. Mm. Αλλά ξέρετε, στη σημερινή εποχή τέτοιων μεγάλων ανταγωνισμών και υπεριαλιστικών αντιθέσεων, το ποιο συνεθήτης και ποιο θύμα είναι κάπως. Ποιο έγινε πρώτα, η κότα ή το αυγό. Ποιο ξεκίνησε αυτή την ιστορία, ποιο επιτέθηκε πρώτος ή ποιο δημιούργησε την κατάσταση ώστε κάποιο άλλο να επιτεθεί και πάει λέγοντας. Δηλαδή δεν βγάζουμε άκρη σε αυτά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να εκτιμάμε αντικειμενικά την κατάσταση. Στη γεωπολιτική ζυγαριά με την Τουρκία κερδίζουμε ή χάνουμε σε αυτή την περίοδο. Ωραία. Μια που είμαστε και σε μια περίοδο που κλιμακώνεται η εμπριστική ρητορική από την πλευρά της Άγκυρας και η Αθήνα αντίστοιχα σηκώνει το χάντι με τους πιο ψύχρεμους να λένε ότι η χρονιά εκλογών το 2023 σε Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο είναι εκρηκτικό το μείγμα. Ο λαός της Ελλάδας σίγουρα είναι χαμένος και ο λαός της Τουρκίας επίσης είναι χαμένος. Σωστό. Δεν ξέρω αν η αστική τάξη της Ελλάδας, η κυβέρνηση της Ελλάδας θεωρεί τον εαυτό της κερδισμένο αυτή τη στιγμή σε σχέση με την Τουρκία ή αν η αστική τάξη της Τουρκίας και ο Ερντογάν, η κυβέρνησή του, το ΑΚΕΠΕ, θεωρεί τον εαυτό του κερδισμένο σε αυτή την υπόθεση με την Ελλάδα. Mm. Πάντως, οι λαοί, για να το ξεκαθαρίσουμε, σίγουρα είναι χαμένοι και από τη μέχρι στιγμή σύγκρουση. Και οικονομικά και πολιτιστικά θα μπορούσαμε να ζούμε πολύ όμορφα, να πηγαίνουμε να κάνουμε τουρισμό εκεί, να έρχονται εδώ να πουλάμε προϊόντα, να μας πουλάνε προϊόντα κλπ. Να ζούμε ειρηνικά όπως θέλουν οι απλοί άνθρωποι, ο λαός, και στα νησιά μας και στη χώρα μας και δίπλα στη γειτονική χώρα. Ο απλός λαός, οι ψαράδες, οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Άρα λοιπόν άλλων συμφέροντα παίζονται εδώ και εκεί εξυπηρετούνται διάφορες δυνάμεις. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Ελλάδα, όπως λένε, θα είναι μόνη σε αυτή τη σύγκρουση είναι γεγονός. Δηλαδή ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το έχουν πει με όλους τους τρόπους, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να κουνήσει το χεράκι της για να κάνει οτιδήποτε. Εντάξει, βεβαίως, μια διπλωματική και ένα τηλέφωνο τέλος πάντων θα σηκωθεί για να πει μην γίνεται πόλεμος, λύστε τα ζητήματα ειρηνικά, κάντε διαπραγματεύσεις. Αλλά για φανταστείτε, έτσι λέγανε και για την Κύπρο, για φανταστείτε το τραγικό σενάριο να επιτεθεί ξαφνικά, ευνηδιαστικά ο Ερντογάν ή η Τουρκία σε μια βραχονισίδα, πολύ περισσότερο σε ένα μικρό κατοικημένο νησί της χώρας μας. Το βλέπετε πιθανό. Βεβαίως το βλέπω πιθανό. Μα νομίζω όλοι πλέον είναι κοινό μυστικό τέλος πάντων. Είναι από αυτά που δεν λέγονται δημόσια, γενικώς, αλλά εμείς έχουμε προειδοποίηση. Διότι η άποψή μας είναι ότι και ο Ερντογάν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση προετοιμάζοντας το έδαφος με τη γαλάζια πατρίδα, με τις διεκδικήσεις και αλλαγή συνόρων. Τώρα έχει περάσει πλέον από τη διεκδίκηση κάποιων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Έχει περάσει ακόμα και σε τμήμα της κυριαρχίας να διεκδικεί και να λέει ότι είναι δικό του και άρα χρειάζεται αναθεώρηση συνόρων. Άρα αναθεώρηση συνόρων ή αναθεώρηση συγκεκριμένα της συνθήκης Λοζάνης δεν γίνεται χωρίς
πόλεμο. Άρα εκεί είναι το ζήτημα. Και άρα αυτό επιδιώκει, βλέποντας την κατάλληλη στιγμή για να φανεί και ο λίγων ότι δεν το έφταιγε αυτός, αλλά φταίγαν κάποιοι άλλοι περισσότερο, και να κάνει αυτή την ενέργεια και βεβαίως να μπούμε σε μια ατέρμονη συζήτηση μέσα στον ΟΗΕ, μέσα σε διεθνή φόρα και μέσα από τη διπλωματία, ότι να αποχωρήστε, με το καταλαμβάνετε, κάντε διαπραγματεύσεις, εντάξει αποχωρώ, αλλά δώστε μου εκείνο που ζητώ σε κυριαρχικά δικαιώματα που αφορά τμήμα της ΑΟΣ ή ξέρω εγώ της υφαλοκρηπίδας ή κάποια άλλα ζητήματα, και θα γίνει εκεί η υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα που κατά την άποψή μας έχει ήδη αποφασιστεί και δρομολογηθεί. Υποτίθεται όμως ότι το ΝΑΤΟ σε αυτή την περίοδο δεν επιθυμεί ρογμές. Επομένως, μπορούμε να έχουμε ελπίδες ότι το ΝΑΤΟ θα συγκρατήσει την Τουρκία, ότι απομονώνεται, όπως λένε, εντός πολλών εισαγωγικών, όπως ισχυρίζονται διάφοροι, η Τουρκία, ή τελικά ενδυναμώνεται, ενισχύεται μέσα από την πολιτική των ισορροπιών της. Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται. Το ΝΑΤΟ θα στηρίξει την Τουρκία, άλλωστε το είδαμε και σε διάφορες δηλώσεις του Στόλτεμπεργκ ή άλλων αξιωματούχων. Όταν συνέβησαν διάφορα γεγονότα. Λοιπόν, ειδικά από το Στόλτεμπεργκ. Με την Τουρκία δεν πρόκειται να την πειράξει. Τη θέλει σύμμαχο ενεργό στο ΝΑΤΟ. Θέλει να την αποσπάσει από την αγκαλιά της Ρωσίας. Έτσι. Να τελειώσει αυτό το φλερτ των τελευταίων χρόνων. Να. Και φυσικά σε αυτή την κατεύθυνση δεν θα είναι η Ελλάδα, όπως λέτε, κερδισμένη. Ούτε ο ελληνικός λαός, δηλαδή. Εγώ όταν λέω Ελλάδα, ενώ τον ελληνικό λαό κερδισμένο, θα είναι ο μεγάλος χαμένος ξανά. Να πάμε και σε άλλα θέματα. Να πάμε στο θέμα των υποκλοπών, το οποίο είναι αυτές τις μέρες, νομίζω, το προσκήνιο. Και έχετε βάλει και ένα θέμα, το οποίο, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Μιλάμε για την, έχετε την καταγγελία σας, για την παρακολούθηση, συνακροάσεις, 17-18, αν δεν κάνω λάθος, στα γραφεία του Περισσού. Ναι, ναι. Μας λέτε λίγο ακριβώς τι πρωτοβουλίες, πώς βλέπετε αυτό το θέμα να εξελίσσεται, γιατί είναι λίγο άβολο γενικά και φαίνεται και στους Έλληνες σε μια δύσκολη θέση να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει ακριβώς. Φοβούμαστε ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία εξακολούθησης της συγκάλυψης και με ακόμα πιο έντονους ρυθμούς και πιο ξεκάθαρα με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία από το 2016. Έχουμε καταγγείλει, εδώ ουσιαστικά παρακολουθούνταν ένα ολόκληρο κόμμα, η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Δεν ήμουνα δηλαδή μόνο εγώ ο παρακολουθούμενος στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν όλα τα στελέχη, τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, της Κεντρικής Επιτροπής, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, άλλα στελέχη που ήμασταν μέσα εκεί. Τι ένδειξη είχατε? Που είναι απαράδεκτο φαινόμενο. Και βεβαίως όλα αυτά, ακόμα και κάποια πρώτα πορίσματα της ΑΔΑΕ, ακόμα και αυτά που είπε ο κύριος Ρουμπάτης, που ήταν διοικητής επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και μας είχε ενημερώσει τότε, ο ίδιος υποστηρίζοντας, αυτό δεν μπορούμε εμείς να το ξέρουμε, αν ισχύει, ο ίδιος τι είπε, είπε ότι η ΕΕΠ δεν είχε αναμειχθεί σε αυτό, αλλά πρέπει να ψαχτούν οι πάροχοι, οι εταιρείες που έχουν αυτά, να βρεθούν τα τηλέφωνα, γιατί τα τηλέφωνα μπορούσαν να ελεγχθούν και σταθερά και κινητά, δεν ελέγχθησαν ποτέ. Έπρεπε να ζητηθεί συνδρομή από το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλων χωρών, διότι αυτά γινόντουσαν και μέσω κλήσεων διεθνών ευρωπαϊκών χωρών εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κλπ. Δεν ψάχτηκαν αυτοί οι αριθμοί, ούτε ζητήθηκε η δικαστική συνδρομή από άλλες χώρες, και η υπόθεση καρκινοβατούσε έτσι, μέχρι που εξελίχθηκε τώρα το σκάνδαλο με την υπόθεση της παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, των δημοσιογράφων, και αναδείχθηκε το ζήτημα και ξαναήρθε στην επιφάνεια. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Στη Βουλή θα με έχετε ακούσει, τα έχω βάλει όλα τα ερωτήματα, τουλάχιστον 25 ερωτήματα είχα βάλει εγώ. Οι βουλευτές μας τώρα στην Εξεταστική Επιτροπή βάλαν άλλα τόσα. Αλλά δυστυχώς οι αρμόδιοι είτε δεν καλούνται από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή, είτε όσοι καλούνται επικαλούνται το απόρριτο. Δεν μπορούν να μιλήσουν. Για απόρριτο για ποιο λόγο? Κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει, αλλά λέει. Που υπάρχει Εξεταστική Επιτροπή. Ναι, αλλά λέει ότι ναι. Είναι απόρριτη συνεδρίαση. Αυτό επικαλούνται, δεν απαντούν. Είναι απόρριτη συνεδρίαση. Καλά, η συνεδρίαση είναι, αλλά εμείς έχουμε ζητήσει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, να υπάρχουν πρακτικά, να δημοσιεύονται τα πρακτικά, ή έστω αν δεν συμφωνούν σε αυτό, να υπάρχει συμφωνία, να δίνονται κάποια αποσπάσματα από τα πρακτικά. Ίσως
κάποια εθνική, ας το πούμε έτσι, σημασία ζητήματα, θα μπορούσαν να φεύγουν από τη δημόσια χρήση, από δημοσιογράφους κλπ. Θα μπορούσε, υπήρχε λύση δηλαδή να περιφρουρήσεις αυτά που είναι απαραίτητο να περιφρουρηθούν από τη συνεδρία μιας επιτροπής. Είχα τυπώνειες ή ενδείξεις ότι σας παρακολουθούσαν και σε άλλες εποχές. Ναι. Ακόμα. Καλά, εμείς γενικότερα είμαστε υπό παρακολούθηση πολλά χρόνια. Να συμπληρώσω την ερώτηση. Τις τηλεφωνικές σας διαλέξεις. Ναι, και τηλεφωνικές. Αν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Μα το καταλαβαίνεις κιόλας. Πολλές φορές. Το καταλαβαίνεις. Ιδιαίτερα όταν είναι απρόσεκτοι ή τα μηχανήματά τους δεν λειτουργούν καλά. Ναι. Επομένως δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Είναι ένα διαρκές φαινόμενο που απλά. Δεν σημαίνει ότι είναι καλό. Δεν είναι καλό. Αλλά ναι, κύριε, αποκαλύφθηκε. Γι' αυτό μας έχετε ακούσει να λέμε για δικτατορία του κεφαλαίου. Αυτή. Άλλωστε κάθε κράτος, τώρα για να μιλάμε αντικειμενικά, κάθε κράτος και όσο υπάρχουν τάξεις, διαφορετικά συμφέροντα και όσο υπάρχει κρατική εξουσία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει και τους μηχανισμούς παρακολούθησης, ελέγχου ή τέτοιου υπάρχει και η εθνική ασφάλεια. Το πρόβλημα είναι αν αυτά υπηρετούν τη χώρα, υπηρετούν το λαό, υπηρετούν τα συμφέροντα των εργαζομένων της πλειοψηφίας του λαού. Ή αν υπηρετούν, για παράδειγμα, κάποιον μεγαλοεπιχειρηματία που θέλει για να κάνει τις business του και έχει τους ανταγωνισμούς του να παρακολουθεί κάποιον και βάζει έτσι και το κράτος, την κρατική υπηρεσία, τον υπουργό κλπ. Που δίνει την εντολή και την κατεύθυνση να το κάνει. Ή αν το ίδιο το κράτος υπηρετεί άλλα συμφέροντα πιθανόν, τα οποία δεν θέλει. Αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Να υπερασπίσει τα λαϊκά συμφέροντα. Και πάμε στα εκλογικά, Δημήτρη. Νομίζω ότι θα πούμε. Τα αμιγώς πολιτικά, μάλλον. Και τα αμιγώς πολιτικά έχουν ενδιαφέρον, αλλά νομίζω πως επειδή υπάρχει ένα πακέτο, υπήρξε ένα πακέτο, όπως εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό, βοήθειας, παροχών. Αυτό το 5,5 δις. Εσείς το κοστολογείτε ότι φτάνει στο περίπου 500 ευρώ ανά οικογένεια, ενώ το κόστος είχε εκτοξευθεί σε όλα τα επίπεδα την ίδια στιγμή, ανατιμήσεις, πληθωρισμός, ενεργειακή κρίση κτλ. Ναι. Άρα είναι ή δεν είναι επαρκές? Καλά, επαρκές δεν είναι, έτσι κι αλλιώς. Αν και η κριτική μας εμάς δεν γίνεται κυρίως αυτό. Mm-hmm. Η κριτική μας γίνεται στο γεγονός ότι ακόμα και αυτά, έστω τα λίγα που δίνει, τα ανεπαρκή που δίνει, στην ουσία πάλι τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τα πληρώνει ο ίδιος, δηλαδή τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα δίνει στην άλλη. Του τα παίρνει από την άμεση φορολογία, του τα παίρνει από την έμεση φορολογία και από εκεί κάνει τον κουμπαρά του το κράτος και του λέει πάρε και αυτά τα 500 ή αυτά τα 70 λεφτά που είναι για τους άλλους ή στους συνταξιούχους, λέει πάρτε και αυτό που αποφάσισε το δικαστήριο ότι κακώς σας το αφαίρεσα και δεν σας το έδωσα πριν. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Για την υπόθεση της, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμα προφανώς και στο ενδεχόμενο μιας συνεργασίας μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Σχεδόν το προεξόφλησε. Είπε, φανταστείτε μια συνεργασία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ25, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σας ενέταξε. Σε αυτήν προφανώς δεν βγαίνει και αλλιώς οι αριθμοί σύμφωνα με τους δικούς του υπολογισμούς. Τερατογένεση το. Ναι. Πρώτα απ' όλα, συμφωνείτε ότι μια τέτοιου είδους συνεργασία θα ήταν τερατογένεση? Και το δεύτερο, εσείς θα. Τώρα, κοιτάξτε, γι' αυτό, για την τερατογένεση. Ναι. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική του κυρίου Μητσοτάκη, τώρα τερατογενέσεις, άμα μπούμε στη λογική του, λέω, που εμείς δεν μπαίνουμε, την απορρίπτουμε αυτή τη λογική. Τερατογενέσεις είναι. Και η κυβέρνηση δική του, για παράδειγμα, τερατογένεση είναι. Γιατί αν δούμε στην πραγματικότητα ότι κυβερνά αυτή τη χώρα με ένα 37% ή θέλει με τον εκλογικό νόμο να κυβερνήσει και με ένα 36% ως πρώτο κόμμα που λέει, που έχουν ψηφίσει πάλι το 70% του πληθυσμού, άρα είναι πολύ μικρότερο αυτό, καταλαβαίνετε τι τερατογένεση, τι πλειοψηφία και τι κυβέρνηση γίνεται, λέω, με τη λογική τη δική του. Τερατογένεση επίσης μπορεί να είναι και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που ήταν ένα ακροδεξιό κόμμα. Τερατογένεση μπορεί να είναι αυτό που σκέφτεται ο ίδιος όταν απλώνει χέρι, προσεκτικά βέβαια προς το παρόν γιατί το απορρίπτει, στον κύριο Βελόπουλο και στην Ελληνική Λύση ή σε κάποιους άλλους ακροδεξιούς ή και σε ένα τμήμα επίσης του ΠΑΣΟΚ που είναι δυσαρεστημένο με την ηγεσία Ανδρουλάκη. Με αυτή τη λογική θα μπορούσε οποιοδήποτε να μιλήσει για πάρα πολλές πολιτικές τερατογενέσεις αυτή τη χώρα και στο παρελθόν, διαχρονικά και εδώ, ελαίο εκλογικών νόμων.
Όμως, το ζήτημα είναι ότι εδώ παίζεται ένα παιχνίδι σε βάρος του ελληνικού λαού, προκειμένου οι κύριοι που έχουν τα σκύπτρα της εξουσίας και που θέλουν να κυβερνήσουν και βρίσκονται είτε στην κυβέρνηση σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, είτε στην αξιωματική αντιπολίτευση που επιζητά να κυβερνήσει μετά τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας, βάζουν το ίδιο δίλημα στους ψηφοφόρους που θεωρούν ότι έτσι μπορεί να τους συσπυρώσουν. Και ένα δίλημα ευρύτερα στην κοινωνία, στον ελληνικό λαό, άλλοι σε δημοκράτες, προοδευτικούς, αριστερούς ανθρώπους, άλλος το βάζει στους δικούς του, στους δεξιούς, στους νεοδημοκράτες, σε ένα συντηρητικό ακροατήριο. Ο Μεν Μητσοτάκης λέει το ίδιο με τον Τσίπρα, δηλαδή να δέστε αυτούς άμα φτιάξουν όλοι μαζί πολιτική τερατογένεση, τι θα γίνει, κίνδυνος για σένα, συντηρητικέ, δεξιέ, κεντροδεξιέ, ακροδεξιέ ψηφοφόρε. Άρα συσπυρώσου γύρω από το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Τσίπρας λέει, κοιτάξτε να δείτε, η λύση είναι δημοκρατική κυβέρνηση, δημοκρατικός πρωθυπουργός, άρα όλοι εσείς των άλλων κομμάτων της προόδου, της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, της έξω αριστεράς, της μέσα αριστεράς και δεν συμμαζεύετε και τη σοσιαλδημοκρατία. Ελάτε όλοι μαζί υπό την ηγεσία μου για να μπορέσουμε θα γίνει, να φτιάξουμε αυτή. Είναι η ίδια λογική που διέπει τα κόμματα του κατεστημένου, αυτά που θέλουν, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, να κάτσουν πάλι στο σβέρκο του λαού και να κάνουν τα μνημόνια, τα μεταμνημονιακά και να κάνουν τις πολιτικές αυτές που υπάρχει βέβαια αντικειμενικά σε άσχημη κατάσταση τον ελληνικό λαό. Έχετε δίκιο. Απλώς υπάρχει αντικειμενικά ένα θέμα. Υπάρχει μια ευκαιρία για παράδειγμα συνεργασιών, δεδομένου ότι η πρώτη Κυριακή είναι με απλή αναλογική, άρα πεδίο δόξης για όλους εσάς πολιτικούς αρχηγούς να συνεργαστείτε. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα, αλλά τέτοια δυνατότητα υπάρχει με κόμματα που έχουν παρεμφερεί προγράμματα. Για παράδειγμα, σε κρίσιμα ζητήματα. Για παράδειγμα, σήμερα ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα. Εγώ πιστεύω αυτά που συζητήσαμε. Για παράδειγμα, είναι το ενεργειακό πρόβλημα. Τι θέση έχεις γι' αυτό, για την πράσινη μετάβαση, πώς θα αξιοποιήσεις τις πηγές ενέργειας, τι λες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιλογές της, τι λες για τις κυρώσεις προς τη Ρωσία, το ένα το άλλο. Σε αυτό τα βασικά κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν. Είναι η θέση που παίρνεις για το ΝΑΤΟ εδώ και τώρα. Ψηφίσαν χτες μαζί την ένταξη της Σουηδίας, της Φιλανδίας. Ο κύριος Τσίπρας άνοιξε το δρόμο με τον Τραμπ τότε για την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις Βάσεις. Και το υλοποίησε μετά, επειδή έφυγε εκείνος από την κυβέρνηση, το υλοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης μετά το 2019. Άρα ακόμα, λέτε ότι αυτή είναι πιο κοντά. Λέτε ότι είναι πιο κοντά. Δηλαδή, ναι, τι θέση παίρνεις για το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το μεγάλο, όπως λέμε εμείς, υπερμνημόνιο για τους λαούς και για τον ελληνικό λαό. Όλοι συμφωνούν. Οι διαφορές είναι σε ποιους επιχειρηματίες θα πρέπει να δοθούν τα κονδύλια, τα μεν, πόσα κλπ. Αυτή είναι η βασική διαφορά και η διαπάλη που γίνεται και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και παντού. Άρα λοιπόν, αν στα κεντρικά ζητήματα συμφωνούν, μπορεί να γίνει και να μην έχει ούτε περιπέτειες, όπως λένε η χώρα, και πολιτική σταθερότητα υπάρχει, να συμφωνήσουν στα κεντρικά προγράμματα που αφορούν την οικονομία, το πολιτικό σύστημα, και εδώ μπορεί να τα βρούνε, γιατί Μπερτάκη στους φοιτητές ή στους συνταξιούχους έπεφτε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Λιγότερο, πιο light, αλλά πάντως έπεφτε. Άρα θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, σε μια πιο light καταστολή. Ναι. Αυτοί όμως μπορούν να συμφωνήσουν. Το ΚΚΕ, μην το βάλουν, όπως λέμε εμείς, και τους προειδοποίησα σήμερα και από τη ΔΕΗ στην ομιλία μου, να το βάλουν στο κάδρο. Διότι το ΚΚΕ έχει καθαρή θέση. Όσο υπάρχουν αυτές οι πολιτικές, όσο στα κεντρικά, στα βασικά, στα κύρια ζητήματα και όχι σε κάποια επιμέρους υπάρχει αυτή η κατεύθυνση, το ΚΚΕ θα βρίσκεται στην αντίπερα όχθη. Θα τις παλεύει, θα τις αντιπαλεύει αυτές τις πολιτικές, θα κάνει κριτική στη Βουλή, δεν θα τις ανέχεται και δεν θα συμμετέχει σε σχήματα κυβερνητικά τέτοιου είδους που οδηγούν σε νέες συμφορές στο λαό μας. Αυτή είναι η καθαρή θέση του κόμματός μας και γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να μας ψηφίσει και να μας ενισχύσει, ακριβώς γιατί χρειάζεται αυτή η ζωντανή, ισχυρή, διαφορετική φωνή που μπορεί
να φέρει. Έχετε στόχο την τρίτη θέση. Διαφορετική κατάσταση στη χώρα. Την τρίτη θέση σε εκλογές. Και πάντα έχουμε. Και την πρώτη έχουμε, αν θέλετε, θεωρητικά να μιλήσουμε. Σε βάθος χρόνου. Όχι αυτή τη στιγμή, βεβαίως, γιατί δεν πετάμε στα σύννεφα. Βεβαίως, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει πλειοψηφικό ρεύμα το εργατικό κίνημα, η εργατική τάξη, αυτά που πρεσβεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα για το λαό μας, για τους εργαζόμενους, την ελληνική κοινωνία. Σε αυτές τις συνθήκες όμως της βαθιάς κρίσης και με όπως τίθενται τα διλήμματα, είναι πιο εύκολο να τρομοκρατήσεις το λαό και να τον εγκλωβίσεις στο δίλημα ή ο ένας ή ο άλλος με τα σενάρια κιόλας δεύτερων, τρίτων εκλογών να τρομάζουν τον κόσμο ακόμα περισσότερο ή πιο εύκολο να συνειδητοποιηθεί και να επιλέξει αυτό που τον συμφέρει. Νομίζω έχει πείρα πλέον ο κόσμος και το κίνημα και εμείς απλώς λέμε ότι πρέπει να αξιοποιήσει αυτή την πείρα. Να μην ξεχάσει ούτε τη μέρα της κάλπης, ούτε και τις προηγούμενες μέρες, ούτε οπωσδήποτε μετά. Αλλά να βρίσκεται στο δρόμο του αγώνα, να μην είναι σε αναμονή, να κινητοποιηθεί. Ήδη προκηρύχθηκε πανελλαδική, πανεργατική, πανδημοσιοπαλληλική απεργία για τις 9 του Νοέμβρη και θα πρέπει να προετοιμάζεται το εργατικό κίνημα και ο λαός και από σήμερα, να βρίσκεται στους δρόμους του αγώνα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να έχει κάποιες ανάσες ανακούφισης και κυρίως μπορεί να ανοίξει ένας δρόμος για το αύριο. Έτσι ώστε να υπάρχουν πραγματικά πολιτικές που θα υπηρετούν τα λαϊκά συμφέροντα και όχι συμφέροντα ξένων προς το λαό δυνάμεων. Το προηγούμενο Σάββατο το απόγευμα άκουσα τις ομιλίες του συγκεντρωμένου του ΠΑΜ έξω εδώ από την ΔΕΘ. Και η αλήθεια είναι, τις άκουσαν πολύ ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι μιλούσαν για θέματα τα οποία τα παρακολουθούμε, αλλά δεν έχουμε. Το ένα ήταν απολυμένη από μια εταιρεία, από την εταιρεία ιατρική, από τη Μαλαματίνα, την οποία νομίζω είναι επισκεφθήκα από τον Ιωσήφ Γραμματέα. Και μια άλλη από μια εργολαβική τη εταιρεία. Και άκουσα και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων του επίσης, από το αγροτικό σκέλος του ΠΑΜΕ. Φωτίστε μας λίγο τέτοιου είδους θέματα, τα οποία αλήθεια είναι δεν έχουν κεντρική έτσι. Τι έχει γίνει για παράδειγμα στη Μαλαματία, τι εικόνα συναντήσατε? Γιατί είναι οικογένειες, καταλαβαίνουμε από πίσω. Βέβαια, είναι οικογένειες, είναι γυναίκες, τα παιδιά τους που... Αυτή η εταιρεία δεν πατάει στα πόδια της. Αυτή η εταιρεία ήταν μια εταιρεία η οποία είχε προβλήματα η προηγούμενη ιδιοκτησία. Ναι. Την πούλησε ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, το νέο ιδιοκτήτη. Του κάναν η κυβέρνηση δυνατότητες απόσβεσης του χρέους. Μάλιστα. Δηλαδή μειώσαν το χρέος της προηγούμενης ιδιοκτησίας κατά 80%. Μάλιστα. Το 20% του χρέους που έμεινε το ρυθμίσανε σε 240 δόσεις να δοθούν. Ξεοδικαστικός. Ναι. Υπάρχει η εκτίμηση, γιατί είδαμε και τον διευθύνοντα σύμβουλο σήμερα της εταιρείας, είναι ότι θέλουν να την αναπτύξουν, να πάρουν τους εργαζόμενους κλπ. Και εμείς του είπαμε, ορίστε, πεδίο δόξης λαμπρών, πάρτε τους. Τι τους απολύσατε, 100 ανθρώπους, πόσοι άνθρωποι είναι, και μάλιστα ανάμεσα σε αυτούς συνδικαλιστές. Επειδή διεκδικούσαν το δίκαιο τους, τη δουλειά τους και τις εργασιακές τους σχέσεις. Να γίνει συλλογική σύμβαση, να πάρουν πίσω τις απολύσεις, να αποσύρουν από εκεί τα ΜΑΤ που τα φέρνουν, γιατί τώρα, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η δίωξη συνδικαλιστική και η άλλη γίνεται με εκείνο τον περιβόητο νόμο του Λάσκαρη. Μάλιστα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον θυμόσαστε, το 1976. Που ήθελε να καταργήσει και την πάλη των τάξεων. Εγώ είχα γεννηθεί, αλλά είμαι μόνος. Ήθελε να καταργήσει και την πάλη των τάξεων. Ναι, που έλεγε τέλειωσε η ταξική πάλη κλπ. Και με αυτόν τον νόμο. Έχουμε διαβάσει. Όλα αυτά βρήκε μια δικαστής, τέλος πάντων εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια εισαγγελέα. Βρήκε αυτόν τον νόμο και τον επανέφερε τώρα. Ως παράδειγμα, χρησιμοποιεί επίσης τον νόμο τον τελευταίο του Χατζηδάκη για απολύσεις συνδικαλιστών. Οπότε καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση. Ξέρετε, ήθελα να ρωτήσω. Αν είναι θέμα ότι διώκονται συνδικαλιστές ή ότι απολύονται εργαζόμενοι? Γιατί για μένα πιο σημαντικό είναι ότι χάνουν άνθρωποι τη δουλειά τους. Οι συνδικαλιστές είναι και αυτοί εργαζόμενοι, θα πει κάποιος, αλλά. Μα αυτά δεν μπαίνουν σε αντιπαράθεση. Αυτό γιατί και ο συνδικαλιστής εργαζόμενος είναι. Απλά οι ίδιοι εργαζόμενοι τον εκλέγουν. Δηλαδή εκεί είχε 200 εργαζόμενους, κάναν τη γενική τους συνέλευση και πλειοψηφικά, όπως λειτουργούν όλα τα καταστατικά των σωματείων δημοκρατικά, εκλέξανε το διοικητικό συμβούλιο. Υπάρχουν και σε άλλες επιχειρήσεις. Και τον πρόεδρο. Λοιπόν, αντάλληλες ο συνδικαλιστής εκπροσωπεί. Και αυτό που κάνουν, η απεργία, είναι απόφαση της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Μάλιστα. Με απόφαση συνέλευσης.
και συμμετέχουν μαχητικά, είναι εκεί απ' έξω, τώρα πάνε και οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τους βοηθάνε. Και χρειάζεται τη στήριξη όλης της κοινωνίας. Χρειάζονται και οικονομική στήριξη και πολιτική στήριξη και συναισθηματική στήριξη. Αυτά βέβαια δεν μπορεί να τα κάνουν τα κόμματα. Πρέπει να την κάνουν την πολιτική στήριξη μπορεί να κάνουν τα κόμματα. Την οικονομική στήριξη πρέπει να την κάνουν κατά την άποψή μας τα ίδια τα συνδικάτα. Εμείς κάνουμε έκκληση ακόμα και σε καλλιτέχνες, άλλους μουσικούς, συναυλίες ή οποιοσδήποτε άνθρωπος τέλος πάντων καλής θέλησης σε αυτή τη χώρα να βοηθήσει αυτό τον αγώνα, γιατί τα παιδιά τους πεινάνε. Οι άνθρωποι είναι άνεργοι, είναι απολυμμένοι και θα πρέπει να επαναπροσληφθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το ιδιαίτερο θέμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει πραγματικά έτσι να συζητάμε και θέματα που υπάρχουν στην κοινωνία ειδικότερα. Και όχι μόνο τα πολύ μεγάλα ή και η πολιτική, πρέπει να μπαίνετε και σε τέτοια θέματα. Φυσικά. Εγώ χάρηκα που άκουσα ότι επισκεφθήκατε την εταιρεία και πόσο μάλλον ότι η εταιρεία προφανώς σας δέχτηκε και είμαι σίγουρος ότι θα ξανασκεφτούν το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά που είστε μαζί μας, ειλικρινά, γιατί είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε έτσι και να ακούσουμε και ιδιαίτερες απόψεις και διαφορετικές οπτικές. Και βέβαια ήταν τιμή για το OT Forum. Ελπίζουμε να έρθετε και στα επόμενα που θα κάνουμε στην Αθήνα. Έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πουτσούμπα, που ήρθατε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και υγεία. Να είστε καλά.